από τον Περιφερειάρχη να πάνε να πιάσουν τον Χρυσοχοίδη και να του πούν να δει πραγματικά το πρόβλημα. Γιατί δεν το βλέπει. Δεν θέλει μάλλον να το δει. Και αυτό συνδυάζεται με τα διόδια που θέλουν να αποφύγουν κανείς οι οδηγοί. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πρόβλημα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Και σήμερα ένα τροχαίο περιστατικό έφερε ξανά πρώτων ευθυνών τους όλους. Διότι έχει προβλέψει ο κύριος Γιαννάρας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Τραγάνας, και την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε μήνυση στον εισαγγελέα. Για αυτή για ακριβώς την ιστορία. Συμβαίνουν. Και είναι καθημερινό φαινόμενο. Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Βούτσινος σας μιλούσε, εγώ είμαι αυτός φωνάζω. Ωραία, κύριε. Λοιπόν, και πρέπει να φωνάζουμε όλοι, κύριε Γιαννάρα, άλλο ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει τους φόβους σας. Ναι. Σας ακούμε. Σήμερα είχαμε ένα περιστατικό πρωί, κάτι σε 8 η ώρα περίπου το πρωί. Μία ανταλίκα η οποία ανέβαινε στην άκρη του χωριού. Ευτυχώς δεν έγινε μέσα στο χωριό, έγινε ακριβώς στην άκρη, μόλις βγαίνουμε από το χωριό. Με ένα άλλο φορτηγάκι από ένα βουλγαρικής καταγωγής, ήταν ο κύριος αυτός που το οδηγούσε, έπεσε απάνω στην ταλίκα και έγινε ο χαμός. Βέβαια, μια βροχούλα έριξε, κύριε Γιαννάρα. Σκεφτείτε. Μια βροχούλα έχει ρίξει. Από την αρχή τη σεζόν που έχουμε φθινόπωρο, μια βροχούλα είχε ρίξει και να τα αποτελέσματα. Να σκεφτούμε τώρα. Πού να πιάσουν τα κρύα. Παγωνιές. Παγωνιές και αποφεύγουν τα διόδια, κύριε Γιαννάρα. Πάλι. Τα διόδια, αυτό δεν λέμε, για να αποφύγουν τα διόδια. Τώρα διάβασα εδώ σε μια επιστολή που έχει στείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στους βουλευτές, την κυρία Μακρύ και στον κύριο Κυριακάκη, και λέει ότι τα διόδια της Τραγάνας, τα πλευρικά, τα βάζουμε, λέει, για να αποτρέπουμε τις νταλίκες να βγαίνουν στο προσκυνά. Μα τώρα, είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να αποτραπούν οι Ιταλίκες από τα διόδια? Η Ιταλίκα, άμα θα βρει διέξοδο από την Αταλάντη, από την Αρκίτσα, όπου βρει διέξοδο, θα βγει στον παράδρομο και θα έρθει, δεν τον νοιάζει, αρκεί να γλιτώσει τα λεφτά από τα διόδια. Αυτό είναι που μας προβληματίζει. Ναι, αλλά αυτά συμβαίνουν, κύριε Γιαννάρα. Αυτά φωνάζουμε κάθε μέρα και εμείς και εσείς. Και για να γλιτώσουν. Και λογικό είναι να γλιτώσουν τα χρήματα, το αντίτιμο. Πάνε σε άλλους δρόμους και γίνονται τα ατυχήματα. Δεν είναι μόνο. Εχθές είχαμε άλλο τροχαίο. Βέβαια, εκεί δεν είχαμε θύματα. Σήμερα έχουμε και θύμα. Και δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αν θα ζήσει. Γιατί είναι στο νοσοκομείο Λαμίας, εσείς θα ξέρετε περισσότερα αν τη βγάλει ο άνθρωπος ή όχι. Ναι, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μας ενημερώσουν από το Υπουργείο Υποδομών τι θα κάνουν, κύριε Γιαννάρα. Το θέμα είναι ότι εδώ μας καλούν τώρα ο εισαγγελέας, λέει, να απολογηθούμε γιατί κλείναμε το δρόμο στις Νταλίκες, στο προσκυνά. Και μας καλούν τώρα να απολογηθούμε. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Εδώ υπάρχουν απογραφτικές πινακίδες. Εδώ ο κύριος Χρυσοχοίδης βγήκε και είπε ότι απαγορεύεται να περνάνε Νταλίκες μέσα από τα χωριά. Και ο δρόμος αυτός δεν είναι για Νταλίκες. Το λέει ο ίδιος ο Υπουργός. Έχει πάρει απόφαση ο Δήμος Λοκρών και απαγορεύει τις Νταλίκες. Η περιφέρεια το ίδιο. Τις πινακίδες σε βάλει η περιφέρεια. Που απαγορεύει τα λύκες. Και συνεχίζεται η κατάσταση. Και τώρα εδώ ζητάνε εξηγήσεις από εμάς. Να απολογηθείτε εσείς. Ξέρετε γιατί πρέπει να απολογηθείτε εσείς, κύριε Γιαννάρα. Εσείς είστε η φωνή της λογικής. Η φωνή της λογικής δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή την περίοδο. Και σου λέει, θα τους αφήσουμε να φωνάζουν. Έλατε. Να μας πάνε μέσα. Να μας κλείσουν και μέσα. Να μας σκοτώσουν δηλαδή για να ησυχάσουμε. Να το διαλύσουμε το προσκυνά. Και όχι μόνο εδώ περνάνε, είπαμε, συνεχίζουν να περνάνε και βιτιοφόρα. Με αέρια, με βενζίνα, με όλα αυτά περνάνε μέσα από το χωριό. Ο δρόμος έχει καταστραφεί τώρα. Αν έρθετε μέσα στο προσκυνά, θα δείτε ότι ο δρόμος έχει βουλιάξει όλος. Δηλαδή και όταν τρέχουν αυτοί, γιατί τρέχουν και σαν τρελοί, με συγχωρείτε δηλαδή που το λέω, αλλά τρέχουν και σαν τρελοί. Θα ξεφύγουν και θα μας σκοτώσουν. Αντί να απολογηθούν άλλοι, απολογίστε εσείς. Εδώ σας περνάνε για τρελούς τα πολιτικά πρόσωπα. Φοβάστε να πείτε τη λέξη τρελή εσείς? Έλα. Λοιπόν, στη διάθεσή σας, κύριε Γιαννάρα, το γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάντε και εσείς ό,τι μπορείτε. Φωνάξτε και εσείς όλοι μας μαζί. Μήπως και μπορέσουμε και διορθώσουμε κάτι. Να είστε καλά. Καλά τα λέτε, κύριε Γιαννάρα. Ο κόσμος λίγο να ξυπνήσει. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε τώρα.